λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι έφτασαν στην περιοχή και ρίχθηκαν στη μάχη της κατάσβεσης και ένα αέρια μέσα, στα οποία όμως αξίζει να αναφέρουμε ότι δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα τα δεκάδες ντρόουν που πετούσαν στην περιοχή. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Γιάννη Τζούμα, το διευθυντή της Αλήθειας, ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην περιοχή και καλύπτει το ρεπορτάζ, προκειμένου να έχουμε τις νεότερες εξελίξεις. Γιάννη, καλό μεσημέρι, μας ακούς. 3.30 αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 3.30 το απόγευμα, τα πράγματα είναι ήρεμα, με την έννοια ότι έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε σε ένα ψηλό σημείο και να βλέπουμε τα αεροπλάνα να επιχειρούν μέσα στις καράδρες της κλειδούς και του τρυπατέ. Νομίζω ότι οι καριές έχουν ξεφύγει από το κίνδυνο. Αυτή τη φορά είμαστε τυχεροί, με την έννοια ότι δεν είχαμε αέρα. Αν είχαμε αέρα, ήταν τώρα η φωτιά στη Νέα Μονή. Πετάνε κανονικά τα εναέρια μέσα, Γιάννη, έτσι? Λειτουργούν κανονικά. Στην αρχή υπήρχε με τα κανατέρ πρόβλημα με τα ντρόουν. Δεν ξέρω αν παίξαμε ρόλο εμείς, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η αστυνομία, δεν ξέρω αν το κατάλαβαν, εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά αυτά, δεν ξέρω ποιοι είναι, οι οποίοι έβγαζαν με το ραφείς ή τραβούσαν βίντεο, το θεώρησαν ότι είναι θέαμα. Αυτό μπορούσε να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Μαζί με τα κανατέρ βέβαια επιχείρησαν και 4 μικρότερου μέγεθους αεροπλάνα, τα λέω πότε φάγανε αυτά τα αεροπλάνα εγώ. Και υπάρχει ένας γενικότερος συντονισμός. Έχω δίπλα μου τον κύριο Μηταράκη, αν θέλετε να σας πει δύο λόγια για την μέχρι στιγμής που είναι η εξέλιξη. Κάτι πολύ σύντομο, ένα πολύ σύντομο σχόλιο για το Δελτίο Ειδήσεων. Εξάλλου αναφερθήκαμε και στην συμβολή του. Καλησπέρα από το σημείο της φωτιάς. Καλησπέρα, κύριε Μηταράκη. Πώς, τι εικόνα έχετε εσείς, μας τη μετέφερε και ο Γιάννης ο Τζούμας. Φαίνεται καλύτερα ότι είναι τα πράγματα, έτσι? Φαίνεται κάπως καλύτερα. Εγώ βρέθηκα εδώ από την πρώτη στιγμή. Επικοινώνησα αμέσως με τον Υπουργό Κλιματικής και Πολιτικής Προστασίας, τον κ. Βασίλη Κικίλια, ο οποίος βρίσκεται στο θάλαμο. Ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής είναι εν πτήση για να έρθει στοιχείο. Ήρθαν αμέσως 6 εναέρια μέσα, ένα ελικόπτερο, 3 τράκτορες και 2 καναντέρ που επιχειρούν και έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο, ειδικά το ελικόπτερο που βρέθηκε τα πρώτα λεπτά στο σημείο της πυρκαγιάς, έσβησε εστίες που πηγαίνανε προς τις καριές. Αυτή τη στιγμή κάναμε μια έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου με τον ταξίαρχο του στρατού, τον επικεφαλής της πυροσβεστικής αστυνομίας, τον εκτελών χρέη δημάρχου, τον κύριο Καμπούρη και εμένα, ώστε να δούμε μια πρώτη εκτίμηση πυρκαγιάς. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να απειλεί κατοικημένες περιοχές, αλλά υπάρχουν ενεργές εστίες. Θα παραμείνουν τα εναέρια μέσα όσο απαιτηθεί. Θέλω να πιστεύω ότι με την άμεση κινητοποίηση όλων θα έχουμε αποφύγει τα χειρότερα. Μάλιστα. Οπότε κρατάμε το θετικό της είδησης και να πούμε ότι με την συνεργασία και τον συντονισμό όλων απεφεύχθησαν τα χειρότερα. Ευχαριστούμε πολύ και τον Γιάννη τον Τζούμα. Την οπίσω τον κύριο Τζούμα. Και τον Γιάννη, ναι, νομίζω ότι είμαστε. Κλείνουμε θετικά την είδηση. Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας και να περάσουμε στις υπόλοιπες.